μεγάλη νίκη για την ομάδα μετά από ένα άτυχο αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη με τα Πεύκα. Πεισμόσαμε νομίζω για το πώς μας έφυγε το παιχνίδι στα Πεύκα και ήρθαμε σήμερα να παίξουμε ένα παιχνίδι με πάρα, πάρα πολλά προβλήματα μέσα στην εβδομάδα, χωρίς παίχτες και για προπόνηση. Δύο απώλειες που αυτή τη στιγμή είναι παίχτες οι οποίοι έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά που ήταν από τον πάγκο μας βοηθήσανε πάρα πολύ. Ήμασταν τρομερά συγκεντρωμένοι στην άμυνα και στο τι κάνουμε στα παιχνίδια της ομάδας. Πιστεύω είχαμε διαβάσει καλά το παιχνίδι του Εόλου. Τους δώσαμε κάποια σούτα που ρισκάραμε. Το ξέραμε αυτό από την αρχή, μας βγήκε, κερδίσαμε αρκετή διαφορά. Μια πολύ καλή ομάδα η οποία θεωρητικά είναι από τα φαβορί να μπει στα play-off. Αυτή τη στιγμή στέκομαι στην άμυνα και στους 60 πόντους και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου και για το πάθος και για τη συγκέντρωση και για το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική για την ομάδα μας, γιατί ξέρουμε ότι ο Εόλος προσθέτουν μια πολύ δυνατή ομάδα. Εμείς μετά από την ήττα που κάναμε στα Πεύκα στην παράταση, στο τελευταίο λεπτό, καθώς χάσαμε και το Πέτρο, είχαμε μια παιδιά σας στα Πεύκα, που είχαμε να πάμε να σε κίνητρο, να κερδίσουμε και για αυτούς. Τίποτα, έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με το Θάρο, συγχαρητήρια στο staff, στους παίκτες του όλου. Συνεχίζουμε και αυτή την ώρα δουλεύουμε σκληρά, όπως δουλεύουμε την προηγούμενη μέρα της απουσίας. Και να πάμε στο Θάρο, να διεκδικήσουμε την εσάγηση.